Κοιτάξτε, στην ιατρική, τα τελευταία 20 χρόνια έχει γίνει πολύ μεγάλη έρευνα γύρω από τη γιόγκα, όλες τις μορφές γιόγκα. Γιατί η γιόγκα περικλεί τρία πολύ χρήσιμα πράγματα. Την άσκηση, που τα ωφέλη της τα ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Τον σε εισαγωγικά μπορούσαμε να πούμε συντονισμό. Ακούσατε εδώ από τους δασκάλους όλους που μιλάγανε για ήχο και αναπνοή, κάτι που έχουμε ξεχάσει, που η αναπνοή ρυθμίζει πάρα πολύ τον οργανισμό, το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Οπότε και μόνο η αναπνοή, οι τεχνικές που κάνουν είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι έχει μια πνευματικότητα. Η συνάθρηση όλων των ανθρώπων και η ενασχόληση με την ψυχή τους έχει μελετηθεί πάρα πολλά χρόνια και έχουμε βρει ότι το meditation έχει πάρα πολλά θετικά ωφέλη. Δηλαδή, με τις πιο σύγχρονες μελέτες, τις λειτουργικές μαγνητικές τομογραφίες του εγκεφάλου, έχουμε δει ότι έχει την δυνατότητα να εξισορροπεί διαφορετικά τμήματα του εγκεφάλου. Κάτι το οποίο κανένα φάρμακο, κανένα είδος δυτικής εφαρμογής δεν μπορεί να μας είναι χρήσιμο σε αυτό. Και επειδή η επιστήμη τίνει πια να αποδείξει ότι όλες οι ασθένειες είναι ένα συντονισμό, κακό συντονισμό του εγκεφάλου, αυτό που παλιά λέγαμε ψυχοσωματική νόσος, τελικά είναι ένα και το ίδιο πράγμα και γίνεται στον εγκεφαλό μας. Αυτό που λέμε πνεύμα, ψυχή και τελικά καθοδηγεί το σώμα μας. Άρα, οι άνθρωποι που ασχολούνται συστηματικά με τη γιόγκα και μάλιστα έχουν γίνει έρευνες σε ανθρώπους που έχουν χρησιμοποιήσει πάνω από 30 χρόνια γιόγκα και έχουν δει ότι η φαιά ουσία του εγκεφάλου τους είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι σε ανθρώπους που κάνουν περιστασιακά γιόγκα και σαφώς πολύ καλύτερη από ανθρώπους που δεν έχουν κάνει ποτέ στη ζωή τους γιόγκα. Άρα, λοιπόν, τα ωφέλη είναι απτά. Ό,τι εμείς λέμε αγνώστου αιτιολογίας στην ιατρική ή λέμε ορμονικό πρόβλημα, ή ακόμα και την καρκινογένεση που για χρόνια λέγαμε ότι είναι δημιουργία γονιδίων κλπ. Η επιστήμη έχει αποδείξει ότι μόνο ένα 10% είναι γονιδιακό. Όλο το υπόλοιπο το ενεργοποιούμε ή το απενεργοποιούμε. Και αυτό γίνεται φυσικά λόγω της σωματικής μας κατάστασης. Η επιστήμη έχει αποδείξει ότι τα γονίδια ενεργοποιούνται ή όχι εάν εμείς παράγουμε κάποιες πρωτεΐνες ή όχι. Αυτές οι πρωτεΐνες, όταν εμείς είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση, δεν παράγονται και έτσι δεν ενεργοποιείται ένα καρκινικό κύτταρο, για παράδειγμα. Άρα τα γονίδια τα έχουμε. Απλώς εμείς τα ενεργοποιούμε ή τα απενεργοποιούμε. Και άμα έχετε δει, τα τελευταία χρόνια κάνουμε κάποιους καρκινικούς δείκτες που τους έχουμε μέχρι ένα ορισμένο όριο. Αν τους ενεργοποιήσουμε από εκεί και πάνω, αποκτάμε και την νόσο. Αλλιώς δεν έχουμε ποτέ την νόσο. Νούμερο ένα είναι το στρες. Όταν ένας άνθρωπος ζει μέσα στο στρες, τότε στον οργανισμό του έχει και φλεγμονές και κακή ρύθμιση των ορμονών. Και όλα αυτά καταλήγουν στο να παράγουν αυτές τις πρωτεΐνες που σας έλεγα πριν και να πατήσουν το κουμπάκι και να αναπτυχθεί η νόσος. Ο κάθε άνθρωπος θα αναπτύξει μια διαφορετική νόσο. Για παράδειγμα, εγώ αν έχω στρες, μπορεί να πάθω τριχόπτωση, να πέσουν τα μαλλιά μου. Αλλοπαικία, την ξέρετε. Άλλος θα πάθει μια δερματίτιδα. Άλλος θα πάθει κάτι άλλο. Κάποιοι θα αναπτύξουν και μια μορφή καρκίνου. Όλα λοιπόν αυτά αποφασίζονται από ένα κέντρο. Δεν είναι άλλο το σώμα και το πνεύμα. Και επειδή δεν ξέραμε πού είναι το πνεύμα, δεν ξέραμε πού είναι η ψυχή, μιλάγαμε για ψυχιατρική, αλλά ψυχή δεν ορίζαμε κλπ. Την τελευταία 20ετία έχουμε δει με τις νευροεπιστήμες, που δεν τα κάνουν οι γιατροί πιο πολύ, τα κάνουν οι νευροεπιστήμονες αυτά. Και υπάρχουν νευροεπιστήμονες που μελετάνε μόνο τον εγκέφαλο, νευροψυχολόγοι, νευροβιολόγοι. Όλοι λοιπόν αυτοί που ασχολούνται με τον εγκέφαλο έχουν αποδείξει ότι είναι ένας σκληρός δίσκος που καθορίζει και την παραγωγή πρωτεΐνων που μας ενδιαφέρει εμάς και για την απλή φλεγμονή, το κρυολόγημα, αν θα εξελιχθεί σε πνευμονία ή όχι, έτσι, την καλή φυσική κατάσταση. Τι ζητάμε λοιπόν από τους ασθενείς? Ζητάμε να είναι χαρούμενοι, να έχουν μια προσωπική ισορροπία. Αν ακούσατε λοιπόν, όλοι οι δάσκαλοι πριν σας είπαν ότι επιτυγχάνουν μια προσωπική ισορροπία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτό το έχουμε δει πια με εξετάσεις που χρησιμοποιούμε, με τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούμε στην ιατρική. Στην Αμερική 20 χρόνια τώρα έχει ενταχθεί η γιόγκα, όλες οι μορφές γιόγκα, στις θεραπευτικές τους φαρέτρες και έτσι το χρησιμοποιούν σε νοσοκομεία, σε ιδιωτικά κέντρα, σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το καλό είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πια αξιόλογους επαγγελματίες που ασχολούνται με τη γιόγκα και τη μεταδίδουν στις νέες γενιές, στους ανθρώπους που τη χρειάζονται, γιατί πραγματικά, πέρα από την πνευματικότητα που είδατε, που και αυτό είναι μια μορφή, και έτσι να το δείτε, είναι μια μορφή σε εισαγωγικά ψυχοθεραπείας. Και αυτό είναι ζητούμενο. Αλλά ακριβώς επειδή συνδυάζει τα πάντα, στον άνθρωπο που την αγαπάει, είναι σωτήρια.
Η αναπνοή, ξέρουμε αυτό που σας έλεγα πριν, ότι επαναρρυθμίζει τον οργανισμό, λειτουργεί, κάνει συντονισμό μεταξύ του αυτόνομου νευρικού συστήματος, αυτό που μου κάνει ταχυκαρδία, που δεν το ελέγχω, και αυτού που ελέγχω, του συμπαθητικού συστήματος. Και είναι απίστευτος ο τρόπος που λένε όλοι ότι είναι μαγικό. Είναι απλή ιατρική. Απλώς στην ιατρική, με την κατεύθυνση τη δυτική που πήραμε, ξεχάσαμε να βλέπουμε τον άνθρωπο και αυτά τα απλά πράγματα μπορούν να του βοηθήσουν. Η κινησιοθεραπεία γενικά είναι ενταγμένη μέσα στο ιατρικό σύστημα, αλλά δυστυχώς έχουμε μόνο τις δυτικές μορφές κινησιοθεραπείας. Μετά, οι θεραπείες που κάνουμε για την ψυχή υπάρχουν.